κυβερνητική πολιτική, την οποία όλοι καλούμαστε να την υπηρετήσουμε από οποιαδήποτε θέση. Κύριε Παπά, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για αυταρχισμό. Μάλιστα. Για τεράστια λάθη και για ανικανότητα. Λένε ότι ήταν πρόχειρο όλο αυτό, ίσως ας πούμε και μία, τα κίνητρα είχαν και ένα βολονταρισμό όλη αυτή η ιστορία. Μετά από αυτή την απόφαση να κάνετε μια αυτοκριτική ή να σας το πω και διαφορετικά, τι πιστεύει ο κ. Παπάς ότι έκανε λάθος και αν γύριζε ο χρόνος, τι θα έκανε? Πιστέψτε με, εάν βρισκόσασταν στη θέση μου και ήσασταν ενώπιον αυτών, ή θα ενώσασταν την επικοινωνιακά ιδεολογήματα και κάποια πρόσκαιρα ξανά. Τεράστια, αλλεπάλληλα και πολυεπίπεδα νομικά, θεσμικά και πολιτικά εμπόδια. Δεν σταματήσαμε. Εάν με ρωτάγατε, βεβαίως λάθη μπορεί να γίνουν σε οποιαδήποτε στιγμή και όποιος λέει ότι είναι αλάθητος είναι ψεύτης. Έτσι. Αλλά όχι, εγώ πιστεύω ότι καλώς πορευτήκαμε. Εάν γυρνάγαμε το χρόνο πίσω, έτσι έπρεπε να τα κάνουμε τα πράγματα. Εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα να συγκροτηθεί Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν συνέβη αυτό και τότε ήμασταν προ μίας απόφασης η οποία θα έπρεπε ή να μας, να παγιοποιήσει και με τη δική μας διακυβέρνηση το status quo που παραλάβαμε ή να προχωρήσει στις κατάλληλες τομές. Δεν υπήρχε περίπτωση να υποχωρήσουμε, όπως δεν θα υποχωρήσουμε και τώρα. Να πάμε λίγο στην ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση που δεν λέω τις δηλώσεις, τις δικές σας, λέω τις κυβερνητικές εκπροσώπου. Στην ανακοίνωση λοιπόν, ξεκινώντας το θέμα της Δευτέρας, τις επόμενες μέρες θα το συζητήσουμε, είναι απλώς να το πάρουμε με μια σειρά. Το πρώτο πράγμα που βάζει, και δεν είμαι βέβαιος για τη σωστή του κατεύθυνση και θα σας πω γιατί, είναι το θέμα ότι κοινωνικές ομάδες χάνουν από αυτή την ιστορία, από την απόφαση του ΣΤΕ, ότι όλοι αυτοί που κάναν και μάλιστα τις απαριθμεί και τις λέει αναλυτικά, πρέπει τώρα να τα γυρίσουν πίσω. Δηλαδή δεν φτάνει, ας πούμε, ότι πήρατε μια απόφαση για ένα νόμο, έχει συνέπειες αυτός ο νόμος και σε κοινωνικές ομάδες. Έβαλε στο παιχνίδι δηλαδή, όχι από την μπροστινή πόρτα, έβαλε λοιπόν αυτό το στοιχείο. Ενώ είναι πραγματικό, δεν είναι όμως μια υπεκφυγή και να μεταφέρω το πρόβλημα σε ένα άλλο πεδίο. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Αν είναι πράγματι ένας νόμος αντισυνταγματικός, αφήστε το δικό σας. Κρίνει το ανώτατο δικαστήριο μιας χώρας ότι αυτός ο νόμος δεν πρέπει να υπάρχει. Θα πρέπει να πω, θα κρατήσω ένα αντισυνταγματικό νόμο επειδή ο Δαράκης ή ο Δάρας εποφελεί το από αυτό? Όχι, να τον κρατήσεις δεν μπορείς. Ούτε ο Δαράκης ούτε ο Δάρας ο παπάς. Αλλά αυτό που έχει υποθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν στην ελληνική πολιτική ζωή είναι ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Και βεβαίως κλήθηκαν οι δικαστές να αποφασίσουν υπό το βάρος των τηλεοπτικών πιέσεων οι οποίες τους ασκήθηκαν και μην μου πείτε ότι δεν τις είδατε, διότι εδώ πέρα όταν καλούνταν κατηγορεί ότι και εσείς ως κυβέρνηση ασκήσατε πιέσεις στην δικαιοσύνη. Εντάξει, τώρα αυτά είναι νομίζω κριτική του 24ωρου, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ πέρα είχαμε μαραθώνια δελτία ειδήσεων και είμαι βέβαιος ότι και εσείς και οι τηλεθεατές μας δεν θα περιμένατε όταν έκλεισε η ΕΡΤ και γινότανε η μεθόδευση για να υφαρπαγεί το φάσμα των συχνοτήτων από το κλειστό κλαμπ των Γαλαναρχών με αυτόν τον διαγωνισμό παροδία για τον ψηφιακό πάροχο, να έχουμε δελτία ειδήσεων που να καταγγέλουν, όπως κατήγγειλαν το δικό μας διαγωνισμό, το γεγονός ότι υπήρχε εκείνη τη στιγμή αυτή η μεθόδευση. Γιατί δεν το κάναν? Διότι ακριβώς υπηρετούνταν τα συμφέροντα των συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Έτσι. Συνεπώς, εδώ πέρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλοι θα κρυθούμε πλέον από τις πολιτικές μας αποφάσεις. Η Νέα Δημοκρατία, θα προστρέξει να συγκροτήσουμε σούρου γρήγορα. Αυτό όμως που λέει, με συγχωρείτε, αλλά ο κόσμος. Και αν δείτε χθες, εγώ μπήκα στο Twitter, ας πούμε, και έγινε πανηγύρι μετά από αυτό και ήταν αναμενόμενο. Ένα από αυτό που λέγαμε, κρίνοντας την κύριο Γεωργοβασίλη, ήταν ότι υπήρχε μια ανηθικότητα σε όλο αυτό το πράγμα. Να λες
ότι αυτά τα λεφτά τα οποία θα τα επιστρέψουμε. Ανήθικο είναι. Θα τα πάρουμε. Αν θέλετε να μιλήσουμε περί ηθικής, κατά τη γνώμη μου, ανήθικο είναι να παίρνεις από τους φτωχούς και να δίνεις στους πλουσίους. Αυτό είναι το ανήθικο. Είπατε, το ΣΤΕ όμως δεν κάνει κοινωνική πολιτική. Το ΣΤΕ δεν κάνει. Παίρνει αποφάσεις. Βεβαίως και δεν κάνει, αλλά και οι δικαστές. Και οι δικαστές, λέω, είναι προφανές ότι αποφασίζουν μέσα στο πλαίσιο και των πολιτικών που έχουν διαμορφωθεί, του συντάγματος και των επικοινωνιακών πιέσεων. Εδώ δεν κάνουμε. Τώρα, γιατί θυμώνω στο εξής επίπεδο. Εδώ δεν κάνουμε κοινωνική πολιτική με αποφάσεις, ας πούμε, εξωχώριες. Δηλαδή, μας ορίζουν πράγματα και μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Όταν το ΣΤΕ λέει ότι είναι αντισυνταγματικός, δεν μπορώ να υποστηρίξω ότι με αντισυνταγματικότητα θα περπατήσω κοινωνική πολιτική. Δεν μπορεί να γίνει αυτό έτσι όπως βαλίζουν τα πράγματα. Όχι, οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές. Η κριτική, καλά κάνετε και δεν κάνετε. Διότι λοιπόν, δεν έχει ακουστεί. Κύριε Δαράγη, επιτρέψτε μου. Όταν εμείς παραλάβαμε στις αρχές του 2015, στο γραφείο μου επάνω είχα κάποια ανυπόγραφα χαρτιά, τα οποία ήταν ο καταλογισμός του φόρου διαφήμισης και του τέλους χρήσης συχνοτήτων. Μάλιστα. Τον οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν εισέπρατε. Δεν κατάλαβα γιατί. Έχουμε εισπράξει ήδη 60 εκατομμύρια και έχουν καταλογιστεί 100. Δεν θα σας πει πήγανε τώρα και στο Συμβούλιο. Το αντίθετο, κύριε Παπά. Ναι, να συνεννοηθούμε. Ότι όμως δεν έπρεπε να εισπράχουν χρήματα. Ναι, αλλά κανείς δεν το έκανε. Ωραία, θα συνεννοηθείτε. Εδώ πάμε τώρα. Αυτό, πάμε στην επόμενη. Πρέπει να απευθυνθείτε στην αντιπολίτευση. Θα απευθυνθούμε στην αντιπολίτευση. Πρώτα σε εσάς όμως. Γιατί εσείς είπατε θα φέρω κάτι. Και αυτό το κάτι πρέπει να μας το ξεκαθαρίσετε. Θα σας πω. Πρέπει να μας πείτε δηλαδή τι σημαίνει θα υπάρξει ένα χαρτί το οποίο θα λέει ότι θα πάρει άδεια. Τι σημαίνει να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο. Αλλά και σε αυτούς που πρέπει να προχωρήσουν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, ποιο είναι το παρελθόν, το οποίο είναι αμαρτωλό. Άκρος αμαρτωλό, κατά τη γνώμη μου, εξόφθαλμα αμαρτωλό και προκλητικό για τον Έλληνα πολίτη. Ότι δεν γινόταν η διαδικασία της αδειοδότησης, αυτή που το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης το αποθεώνουν, προσφεύγαν εναντίον του, οι καναλάρχες σας λέω, για να μην τους επιβληθούν τα πρόστιμα τα οποία αποφάσιζε με το επιχείρημα ότι δεν έχει νόμιμη σύνθεση. Λοιπόν, ποια ήταν λοιπόν η πραγματικότητα, τελείωνε ο χρόνος και ο Υπουργός υπέγραφε ένα παλιό χαρτο, το οποίο έλεγε παιδιά όσοι λειτουργείτε τώρα, λειτουργήστε για άλλο ένα χρόνο μέχρι να γίνει διαγωνισμός χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτή τη φορά δεν θα γίνει έτσι. Πώς θα γίνει? Θα υπάρξει και τίμημα και θα υπάρξουν και αυστηρές. Πώς θα οριστεί το τίμημα, κύριε Παπά? Το τίμημα νομίζω υπάρχει ότι... Υπάρχει μια αντικειμενική αξία επειδή έχει, γίνει, πω, έχει προηγηθεί ένας διαγωνισμός, ναι, δηλαδή υπάρχει, ναι, μια... Ακριβώς αυτό. Αντικειμενική ακριβώς αξία αυτό. Πόσο μπορεί να κοστίσει υπάρχει, μια άδεια. Έχει τεκμηριωθεί πλέον ότι μια αποτίμηση την οποία μπορεί ο καθής να τη θεωρήσει εύλογη, διότι έγινε ένας διαγωνισμός ο οποίος ήταν νομίζω για το ελληνικό δημόσιο, εάν τελεσφορούσε χθες, θα ήταν πάρα πολύ έτσι, θετικός, και έχει γίνει μια αποτίμηση την οποία θα πρέπει εμείς τώρα να τη λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά 255 εκατομμύρια 250... το μοιράζουμε είναι... δια τους σταθμούς που υπάρχουν. Δεν μπορεί, δε μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό λέτε. Δεν μπορεί να μην γίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα ήταν τέσσερα τα κανάλια. Και έχει μια σημασία, ναι, είναι ανοιχτότερο το πράγμα. Δεύτερον, είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ήταν για 10 χρόνια. Οι άδειες ήταν για 10 χρόνια. Το κακό είναι ποιο? Το κακό είναι ότι αυτά τα 255 εκατομμύρια εμείς είχαμε καταφέρει να τα εισπράξουμε εντός 24 μηνών. Πράγμα το οποίο δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι μπορεί αυτή τη στιγμή με οποιαδήποτε ρύθμιση να συμβεί. Δεν μπορείς να το προεξοφλήσεις, διότι δεν υπάρχει ορίζοντας ο δεκαετής. Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε άδειες για 10 χρόνια. Αυτό πρέπει να το κάνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Όμως, μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός, ευχόμαστε να γίνει. Ευχόμαστε να γίνει γρήγορα, ευχόμαστε να έχει για το δημόσιο ένα αντίτιμο το οποίο να είναι αντίστοιχο. Ποιος θα τον κάνει τώρα το διαγωνισμό? Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πάμε σε αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Λέω, ο διαγωνισμός μας λοιπόν τι έβγαλε? Στη δεκαετία πάνω, ναι, 255 εκατομμύρια. Περίπου λοιπόν γύρω στα 25 εκατομμύρια ανά έτος, κάτι σαν ενίκιο εντός εισαγωγικών, ας μου επιτραπεί έτσι, αυτή η χρήση του όρου για τη χρήση των συχνοτήτων, για τηλεοπτικές άδειες, πανελλαδικές. Από όλους τα 25 εκατομμύρια το χρόνο. Από όλους. Το ναι. Από όλους να μας ξεκαθαρίσετε τι σημαίνει. Τα ήδη υπάρχοντα κανάλια. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Νέοι, θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος, διότι έχουν ανοίξει, ναι, διάφορες ορέξεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κανάλι του Δάρα και του Δαράκη, το οποίο δεν υφίσταται. Δεν μιλώ για την ΕΡΤ. Το ξεχνάει. Όχι, δεν ξεχνάει κανένας τίποτα. Α, ξεχνάει. Έχει την ίδια νομική ισχύ με το κανάλι το οποίο λειτουργεί εδώ και χρόνια. Δηλαδή, δεν έχουν... Δηλαδή, μπορεί να το ανοίξει το κανάλι. Δηλαδή, ο Δάρας και ο Δαράκης, ναι,
μπορούν να κοιτάξουν τις προϋποθέσεις που θα βάλουμε, να καταβάλουν το τίμημα, διότι είναι και πολύ εύποροι συμπολίτες μας εξ όσων γνωρίζω. Μην τα λέτε αυτά. θα λέμε. Όμως, ήταν και λοιπόν, αυτός ήταν ένας θεϊσμός. Συγγνώμη, προχωρούμε. Λέω ότι θα μπορούν και άλλοι συμπολίτες μας να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που ίσχυε. Να τηρήσουν. Όχι. Έτσι κι αλλιώς αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσε να ανοίξει μέχρι τώρα ένα καλάθι. Επιτρέψτε μου, λέω. Αλλά έχει κάποιο πλαίσιο. Τελειώσαμε με το κλειστό κλαμπ καναλαρχών. Άρα αυτό λοιπόν, λέω. Κύριε Παπά, όμως λέτε λέω. Το εξής, ότι από εκεί που εσείς είπατε 4 κανάλια, ναι. Έχουμε 8 συν 4. Δεν έχω καμία δυνατότητα αυτή τη στιγμή μέχρι να δούμε. Πάμε στα 12. Όχι, μισό λεπτό. Κύριε Δάρα, επιτρέψτε μου. Αυτή τη στιγμή εγώ. Η κυβέρνησή μας δεν έχει καμία δυνατότητα να αποφανθεί περί του αριθμού μέχρι να δούμε και αναλυτικά το σκεπτικό. Λέω. Και οποιοδήποτε ότι... καινούριο. Γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν έρθω εγώ αύριο με το. Πώς θα σας διαβασικό μέτρο. Ναι, ναι. Και πάμε... ή θα έχουμε προβλήματα εκεί. Θα έχετε προβλήματα αν έχετε θέματα με την προέλευση των κεφαλαίων. Αλλά θα έχετε προβλήματα. Όχι, να σας πω ότι θα έχετε προβλήματα. Θα έχετε προβλήματα ενδεχομένως εάν δεν θέλετε να απασχολήσετε 400 άτομα με πλήρη απασχόληση. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν. Τα υπόλοιπα όμως εσείς βάζετε και θέματα πόσους χωράει στις συχνότητες, πόσα κανάλια. Τώρα τα βάζαμε. Τα βάλαμε. Εδώ πέρα περιμένουμε να καθαρογραφεί, να δούμε και το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε νομικά σε θέση. Να περιορίσουμε τον αριθμό των αδειών. Και επαναλαμβάνω, κάνουν τεράστιο λάθος όσοι νομίζουν ότι η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει και το κλειστό κλαμπ των ιδιοκτητών. Να το δούμε λίγο αυτό που λέτε, γιατί το λέτε, το είπατε πολλές φορές. Ναι, το πρώτο, να ξεκαθαριστεί. Το προφανές. Όποιος θέλει, λειτουργεί. Κανάλι. Δεν υπάρχει θέμα, έτσι. Υπήρχε πάντοτε. Και μάλιστα ήταν και ένα από τα ζητήματα που βάζανε. Ότι γιατί στερεί τη δυνατότητα κλπ. Να ανοίξουν κανάλι όπως θέλει και η αγορά να αποφασίσει. Η αγορά έχει αποφασίσει. Το δεύτερο είναι το πλαίσιο. Ναι. Το πλαίσιο λοιπόν, λέτε, ένα είναι το τίμημα, έτσι, το οποίο θα πάρετε υπόψη σας το τι συνέβη, και το δεύτερο πράγμα είναι αριθμός εργαζομένων. Έτσι, για όλους. Οπότε μάλλον ανοίγουν δουλειές. Μάλλον ανοίγουν δουλειές. Εδώ θα ρωτήσουμε και τη Νέα Δημοκρατία. Εάν η Νέα Δημοκρατία επιμένει σε αυτό που μου έλεγε εμένα ο κύριος Αυγεννάκης όταν συζητάγαμε στις επιτροπές της Βουλής το νόμο 4339, με βάση τον οποίο θα γίνει ο διαγωνισμός. Το νόμο του Οκτωβρίου, βεβαίως. Αυτό που λένε όλοι νόμο παπά. Με βάση το νόμο 4339 θα γίνει ο διαγωνισμός από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ορίζει και σε αυτό το νόμο, ορίζει. Λοιπόν, εμείς φέραμε το όριο των 400 ατόμων ελάχιστη απασχόληση. Εκεί ακριβώς η Νέα Δημοκρατία και οι καναλάρχες, σε απόλυτο συντονισμό, μας λέγανε ότι παραβιάζεται το διευθυντικό δικαίωμα. Αυτό θα διατηρηθεί, λέτε. Απολύτως. Απολύτως. Όποιος έχει αντίθετη άλλα... γνώμη, να μας το πει. Θέλετε να μας πείτε και άλλα πράγματα τα οποία θα διατηρήσετε και θα τα βγουν μπροστά τους οι ενδιαφερόμενοι. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω το ότι. Το ρωτάω, όχι, μην νοιάζει γιατί σας ενδιαφέρουν. Θα σας νοιάζει πού ακουμπάει τον κόσμο. Γιατί το να βρεθούν θέσεις εργασίας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βεβαίως. Και να είναι βιώσιμο. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που έχετε στην κατεύθυνση της σκέψης σας, της συνολικής. Λέω, η κατεύθυνση, η σκέψη μας συνολική, νομίζω ότι κανείς μπορεί να ανατρέξει στο νόμο 4339 και στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Μάλιστα. Για να δει ποιες θεωρούμε ότι είναι οι αυστηρές, αυστηρότατες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται. Δηλαδή και εκτεριακές υποδομές και τεχνολογικός εξοπλισμός και αριθμός απασχολουμένων και ποιότητα προγράμματος. Αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος νόμος δεν ορίζει ότι όλα αυτά τα κάνει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Ο νόμος που ψηφίσαμε βεβαίως. Ο 4339. Τώρα αυτή τη στιγμή. Με συγχωρείτε δηλαδή... τώρα. Πώς θα προχωρήσει, προσπαθώ να δω πώς θα προχωρήσει. Εδώ, προσέξτε, γιατί είναι δύο οι πτυχές της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η πρώτη πτυχή είναι, ναι μεν, ότι λέει ότι η τροπολογία της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και άρα οι διοικητικές πράξεις που απορρέουν από αυτή τη μεταφορά είναι άκυρες, μάλιστα. Η άλλη πτυχή είναι ότι επιτάσσεται την άμεση συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Δεν δέχεται η Νέα Δημοκρατία. Που δε, τώρα θα λέει ότι θα προχωρήσει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, μέχρι τώρα. Άμα βάζετε το Δαρά και το Δάρα είναι δική σας και άρα θα φτιάξετε πάλι τους νόμους όπως θέλετε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κύριε Δαρά και κύριε Δάρα, η Νέα Δημοκρατία έχει πει. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή. Είναι προφανή ο λόγος για τον οποίο δεν προσέρχονταν στη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Έχει πει σε όλους τους τόνους ότι μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα προστρέξει και θα συγκροτηθεί η ΕΣΟΥΡΟΥ. Λέω το εξής, ότι κάθε μέρα που περνάει θα μεγαλώνει το ερωτηματικό. Διότι με το δικό μας νόμο και το δικό μας διαγωνισμό το δημόσιο είχε ήδη εισπράξει 90 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά πρέπει να επιστραφούν πίσω. Είναι υπόλογοι λοιπόν όσοι αυτή τη διαδικασία την υπονόμευσαν
και έδωσαν τα αρέστα τους επικοινωνιακά, παρασκηνιακά, μην πω και τίποτα πιο χοντρό, για να σταματήσει. Μην μείνουμε όμως στο τεχνικό θέμα, γιατί αυτό το επαναλαμβάνεται συνεχώς. Εδώ έχουμε παιχνίδι στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, έχουμε. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλάνε για εξελίξεις σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, σε μια κίνηση σε αυτή την κατεύθυνση, σταματάει να πάει εκεί που θα πήγε, νομίζω, στο Άγιο Όρος. Και λέει ότι θα κάνω δηλώσεις. Δηλαδή, περιμένουμε σήμερα το πρωί να κάνει δηλώσεις επάνω στο θέμα. Άρα, εκτός από το στοιχείο του ότι δεν το πήγες καλά, δεν το έκανες σωστά εκείνο, θα μπορούσε να έχει διορθωθεί, υπάρχει και ένα ζήτημα ουσίας. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ανεβάζει τους τόνους, εκλογές, πρέπει να σταματήσουμε, αυτοί προχωρούν με αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές μεθόδους για να μπορέσουν να κυβερνήσουν. Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει αίτημα εκλογών εδώ και καιρό. Γνωρίζαμε ότι ευελπιστούσε ούτως ή άλλως να κλιμακώσει την επίθεσή της εναντίον μας δια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η Νέα Δημοκρατία όμως αυτή τη στιγμή είναι βαρύτατα εκτεθειμένη για την απραξία των 27 ετών, για το γεγονός ότι αποδείχθηκε. Ξεχάστε το θέμα της αρμοδιότητας και το ποιος τον έκανε. Αποδείχθηκε ότι το δημόσιο μπορούσε να πάρει λεφτά για τις άδειες. Και δεν παίρνανε λεφτά για τις άδειες. Γιατί δεν παίρνανε λεφτά για τις άδειες? Θα είναι πολύ αποκαλυπτικό το τι θα πούνε αυτή τη φορά. Βέβαια, θα πρέπει δηλαδή εδώ. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα δεις. Έτσι, εδώ που κάθομαι. Τι ακριβώς πώς τοποθετούνται για την επόμενη μέρα. Όπως φαντάζομαι και για ότι θα κάτσει ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και θα ερωτηθεί ποιο πρέπει να είναι το τίμημα για να πάρει κάποιος το καθεστώς, ας πούμε, της λειτουργίας, το οποίο να είναι σχετικά σύνομο μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Πρέπει να προχωρήσει γρήγορα τώρα το ΕΣΟΥΡΟΥ. Δηλαδή, αν συμφωνήσετε στα πρόσωπα με τα 4-5 κιλά, ήταν ευχή σε όλου να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Συγκροτηθεί εχθές και αν είχε συγκροτηθεί ήδη το ΕΣΟΥΡΟΥ, θα είχαμε δηλώσει. Οι λόγοι που δεν συγκροτήθηκε του έχουμε πει. Σωστά. Λοιπόν, η πρώτη εκτίμησή σας, λοιπόν, ποια είναι? Τι θα συμβεί από τη Δευτέρα? Τη Δευτέρα εμείς θα φέρουμε την καινούργια ρύθμιση στη Βουλή, η οποία ακριβώς θα απέχει παρασάγκες από τις ρυθμίσεις τις οποίες θα περιμένετε να ακούσετε, θα πει ο κ. Μητσοτάκης, με την έννοια ότι εφόσον μπαίνετε σε μια συνενετική διαδικασία να βγει γρήγορα το ΕΣΟΥΡΟΥ, μήπως υπάρχουν προτάσεις οι οποίες είναι σε μια κατεύθυνση που μπορούν να περπατήσουν τα πράγματα. Μακάρι και βεβαίως να συμβεί. Ακούστε να δείτε, και σας το λέω τώρα, δεν είναι προσωπική εμπειρία, είναι συλλογική εμπειρία πλέον. Η διεξαγωγή ενός διαγωνισμού από την αρχή παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Και σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να καθυστερήσουμε ή να νομιμοποιήσουμε ούτε για κάποια 24 ώρα αυτό το νομικό κενό. Διότι σας είπα ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας γέννησε μια αδικία. Το αισθάνομαι βαθιά. Το πιστεύει όλος ο κόσμος, νομίζω. Ναι, είναι έτσι άδικο. Ξεκινήσατε και τη δήλωσή σας. Ναι. Γέννησε όμως και ένα νομικό κενό. Διότι το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει περιγράψει το status quo, το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε, στο οποίο αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, ως αντισυνταγματικό. Δηλαδή το καθεστώς της μη αδειοδότησης, στο οποίο με την απόφασή του μας επέστρεψε. Αυτό είναι μια δομική αντίφαση του δικαστηρίου, την οποία εμείς θα πρέπει να φέρουμε μια νέα ρύθμιση για να την θεραπεύσουμε στοιχειωδώς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού. Εσείς λοιπόν, πότε προβλέπετε να ολοκληρώνεται ένας νέος διαγωνισμός? Για πείτε μου, να κάνω κι εγώ λίγο το δημοσιογράφο. Να μην τον κάνετε. Δεν είμαστε πολιτικοί. Να μην τον κάνετε. Μια λοιπόν, πρόβλεψη κάνετε. Δεν θα παρακολουθείτε. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει γρήγορα. Δηλαδή πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία και όλα τα άλλα κόμματα, εφόσον αυτό το οποίο εκτιμούσαν στην κεντρική τους πολιτική σκέψη, ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος και πρέπει να πάει στο ΣΤΕ, νομίζω ότι ελαχιστοποιούμε τις δυνατότητες να κρατήσουν αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι τελειώνουν τα επιχειρήματα και θέλω να ενώσω τις ευχές μου, ελπίζω και με τις δικές σας και του κόσμου, να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία, να γίνει διαγωνισμός από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και να μπορέσει το δημόσιο να πάρει ένα τίμημα αντίστοιχη κλίμακα με αυτό που καταφέραμε, κύριε Παπά, στο διαγωνισμό. Ένα τελευταίο πριν φύγετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχετε έρθει στην ΕΡΤ. Οφείλω λοιπόν να ρωτήσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου τι γίνεται στην ΕΡΤ. Υπάρχει μια ανησυχία, υπήρξε μια ένταση, μια κρίση, πρωτοσέλιδα. Μέχρι και δημοσιογραφικά λέγανε ότι εσείς θα είχατε και κάποια παρέμβαση. Εντάξει, νομίζω ότι οι προσπάθειες όλων μας είναι να υπάρχει ηρεμία στην ΕΡΤ. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θα υπερβώ τα ασκαμμένα σε σχέση με τις αρμοδιότητές μου. Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις αποφάσεις. Θα σας λέγαμε λοιπόν και εμείς ακριβώς αυτό, ότι οι εργαζόμενοι εδώ στην ΕΡΤ σας ζητάνε σε εσάς, στα κόμματα, στην κυβέρνηση, στα κόμματα, δηλαδή, να αφήσουν ήσυχους εργαζόμενους να δουλέψουν
μπορούν να κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους. Είμαι βέβαιος. Να μην μπερδέψουν τα πράγματα. Ο στόχος μας είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο, να εμπιστευτεί ο κόσμος την ΕΡΤ και σε αυτήν την κατεύθυνση παλεύουμε. Να αφήσετε την ΕΡΤ να λειτουργήσει. Το αφήσετε, σας είπα, αναφέρομαι σε όλο το πολιτικό σκηνικό, γιατί υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Το ξέρω, λοιπόν, το γνωρίζω. Να αφήσετε ήσυχα τα πράγματα, οι εργαζόμενοι μπορούν. Όχι μόνο μπορούν. Μπορούν. Όχι μόνο μπορούν. Νομίζω ότι. Ακούστε με, το θέλω να πω. Και προσπαθούν τώρα, σε αυτήν την κατεύθυνση. Έχω ανάγκη να σας πω και το εξής. Η ΕΡΤ έχει αποδείξει ότι σε αυτόν τον χρόνο, με τα όποια προβλήματα τα οποία. Ξέρετε, πολλά από τα προβλήματα τα κληρονόμησε και από την περιθωριακή κατάσταση. Δεν είναι και σωστό και μεταξύ μας να καθόμαστε και να λέμε ότι όλα ήταν αγγελικά πλασμένα στο δημόσιο φορέα της ραδιοτηλεόρασης, τον οποίο τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε και τον έχουμε ανάγκη ως πολίτες. Η ΕΡΤ έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι και μέσα στα μεγάλα γεγονότα πολύ πριν από τα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία ακριβώς με όρους αγοράς αποφάσισαν, ας πούμε, ότι είναι πολύ κοστοβόρο να είσαι παρόν στην Κωνσταντινούπολη με ζωντανή σύνδεση όταν. Υπήρχε η μεγάλη αναστάτωση ή το να κάνεις δική σου παραγωγή στην Τίνο όταν είχαμε τα θέματα της εικόνας και είδαμε τα γελιοδέστατα, ας πούμε, φαινόμενα της υποκλοπής της εικόνας της. Άρα έχει αποδειχθεί ότι έχει έναν αναντικατάστατο ρόλο και νομίζω ότι πρέπει η πολιτεία να μελετήσουμε με πάρα πολύ σοβαρότητα πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε πάρα πολύ τους βαθμούς ελευθερίας, συγκρότησης και λειτουργίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Μάλιστα. Αμήν. Ευχή και για μας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Πιθανόν να έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Θα σας ξαναφωνάξουμε πάλι, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν είχε έρθει ούτε μια φορά πάντως. Ναι. Πήγαινε στα άλλα κανάλια. Πήγαινε στα άλλα κανάλια. Θα πάω, για πρώτη φορά σε εμάς.